Και να λοιπόν τώρα που ήρθε η στιγμή να απολαύσουμε στην πασαρέλα του My Style Rocks την έτερη κυρία που ήρθε ως νέα διαγωνιζόμενη εδώ κοντά μας, την Ευτυχία Γαντά. Είμαι η Ευτυχία Γαντά, είμαι 25 ετών και είμαι από Θεσσαλονίκη. Είμαι Instagrammer, ουσιαστικά με προσεγγίζουν διάφορες εταιρείες και τους διαφημίζω τα προϊόντα τους είτε τις υπηρεσίες τους. Όσον αφορά τις συμπαίκτριές μου, είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικές, είναι πολύ καυστικές τα σχόλιά τους. Αλλά δεν πτωούμε, γιατί πιστεύω στο στυλ μου, έχω να δώσω πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο οι συμπαίκτριές μου καυστικές, είναι και οι κριτές και ανυπομονώ να τους γνωρίσω. Μου αρέσει οι γυναίκες να αλληλοϋποστηρίζονται, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα αφήσω τις συμπαίκτριές μου να μου πάρουν τον αέρα. Don't show up. Ευτυχία μας. Καλώς σας βρήκα. Έτσι πως σε βλέπω, όνομα και πράγμα, Ευτυχία. Λέτε. Μας έρχεσαι από τη Θεσσαλονίκη. Έρχομαι. Μας. Έρχομαι από τη Θεσσαλονίκη. Μένεις εκεί. Μένω εκεί. Είμαι μανούλα. Έχω δύο παιδάκια. Να σου ζήσουν, αγάπη. Ευχαριστώ μου. Πάρα πόσο χρόνο είναι τα παιδάκια σου? Είναι δύο και ένα τώρα θα γίνει το δεύτερο. Μα μη μου πεις, είναι πολύ μικρά. Ναι, είναι πολύ μικρά. Είναι σαν να έχω δίδυμα. Φαντάζομαι. Είναι πολύ δύσκολα, πραγματικά. Το καταλαβαίνω. Αλλά αυτό, έχω βοήθεια, δόξα τω Θεώ. Από πού, από πού? Έχω γιαγιάδες, τον μπαμπά. Έλα, το καλύτερο, το καλύτερο. Ναι, και γι' αυτό κιόλας βρίσκομαι εδώ πέρα. Διαφορετικά θα ήταν πολύ δύσκολο, αλλά το ήθελα πολύ και τα κατάφερα. Μπράβο. Πόσο χρονών είσαι, Ευτυχία μου? Είμαι 25. 25. Και δεν μου λες, με τη μόδα τι σχέση έχεις? Λοιπόν, αρχικά είναι ένα κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, mm-hmm. γιατί το έχω εντάξει στη ζωή μου. Πολύ δημιουργικά, θα έλεγα. Δεν είμαι μια μανούλα που κάθεται στο σπίτι, προσέχει τα παιδιά. Έχω βάλει στη ζωή μου τη μόδα, το style και σε μένα, αλλά και στις μικρούλες μπορώ να πω. Α, είναι κοριτσάκια και τα δύο. Είναι κοριτσάκια και τα δύο. Κάνουν και αυτά διάφορα. Τις έχω εντάξει και αυτές λίγο σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Και μου αρέσει πολύ, με εμπνέει. Ασχολούμαι με το Instagram, είμαι ενεργή πάνω σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Και εγώ και οι μικρούλες. Και το εξελίσσω, το χτίζω. Πάνω Μάλιστα. στο κομμάτι της μητρότητας, του styling, okay. διάφορα, ναι. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Mm-hmm. Και πες μας, πού πηγαίνεις σήμερα? Λοιπόν, είμαι στη Θεσσαλονίκη. Εκεί προς το μεσημεράκι έχω κατέβει για ένα επαγγελματικό ραντεβού. Πού ακριβώς έχεις κατέβει? Έχω να ανέβω έχω πολύ κατέβει καιρό και μου λείπει. Παραλία. Ναι. Έχω ραντεβού σε ένα μαγαζί στην παραλιακή. Έχει υπέροχη μέρα, έχει γιακάδα. Έχω βάλει ό,τι χρωματιστό είχα έτσι. Με εμπνέει πάρα πολύ αυτός ο καιρός που έχει ανοίξει, είναι άνοιξη. Και έχω ραντεβού με μία Ελληνίδα σχεδιάστρια για να κλείσουμε μία δουλειά. Καλοκαιρινή, ανοιξιάτικη και θέλω να την εντυπωσιάσω όσο μπορώ. Μάλιστα, για να δούμε αν θα εντυπωσιάσεις και τα κορίτσια. Για να δούμε. Για πρώτη φορά λοιπόν θα πάρεις βαθμολογία τους. Πάμε. Θα πάω από τα χρώματα στα χρώματα. Έτσι ακριβώς. Και εγώ εκεί θα πήγαινα, Κατερίνα. Και εσύ ήθελες Βασιλικούλα τώρα, ναι, ναι. Ήθελες Βασιλική. Τι κάνεις, καλή αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι πάρα πολύ φρέσκια. Απλά, τι δεν μου αρέσει. Εμένα σαν look μου αρέσει πάρα πολύ χρωματικά. Mm-hmm. Με χαλάνε τα περιφερειακά και οι λεπτομέρειες. Δηλαδή, δεν μου αρέσει που από μέσα βγαίνει κάτι τόσο πολύ μαύρο. Μπορεί να μην ήθελα δηλαδή και καθόλου το πανωφόρο να το δω πάνω σου. Ίσως επειδή το φοράω στους ώμους και φαίνεται. Και επειδή μου βγάζει μια μαυρίλα από μέσα η εικόνα σου. Ναι, είναι δεν, από δεν μέσα το μαύρο. Αλλά μπορεί ναι, από απέναντι να φαίνεται έτσι. Σωστά. Είναι μέσα μαύρο η φόδρα. Α, μάλιστα. Και λέω, πού τη βλέπει η μαυρίλα, θα με τρελάνει βασικά. Ναι, εγώ για δευτερόλεπτα το. Ναι, λέω κάτσε από μέσα η φόδρα, εντάξει. Μετά, δεν μου αρέσει η τσάντα, όχι σαν χρώμα, αλλά σαν στυλ τσάντα για το υπόλοιπο ντύσιμο. Όπως και το μήκος του παντελονιού με το παπούτσι. Πάλι το παπούτσι μου αρέσει σαν χρώμα, αλλά θεωρώ πάρα πολύ έντονο το φιόγκο για πρωί.
Ναι. Και δεν μου αρέσει έτσι όπως έχει κοντίνει το παντελόνι. Όχι ότι δεν έχει κοντίνει σωστά, ότι δεν κάθεται σωστά με το παπούτσι στο μήκος του. Μάλιστα. Γενικά το πρόσωπο μου αρέσει για πρωί, είναι σωστό το make-up, πολύ ωραία μαλλιά και είσαι πάρα πολύ όμορφη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 2,6 είναι ο μέσος όρος